Νέα συνεργασία έχουμε στα Μπουζούκια, Γονίδης Ρόκος, ωραίο σχήμα για όσους πηγαίνετε στα Μπουζούκια να απολαύσετε την νυχτερινή ζωή. Με αφορμή αυτό, ο Ρόκος μίλησε στις κάμερες και αναφέρθηκε και λίγο στην κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο πρωινό του Μέγκα. Πρεμιέρα σήμερα στο Ποσειδόνιο. Πώς νιώθετε που επιστρέφετε στα μουσικά δρόμενα? Δεν νιώθω ότι επιστρέφω, γιατί ποτέ δεν έφυγα. Γυρνάω από Θεσσαλονίκη, μια πολύ πετυχημένη σεζόν το Διονύσου Χινά, στον Μπαρβαρέλα, και έρχομαι τώρα να κάτσω δίπλα σε έναν απίστευτο τύπο, σε έναν πολύ έτσι σπουδαίο τραγουδιστή, το Σταμάτη Γονίδη. Η δουλειά, η δημιουργία και η επαφή με τον κόσμο, θα έλεγε κανείς ότι είναι φάρμακο για εσάς μετά από αυτή την απώλεια που είχατε? Είμαι τόσο, μα τόσο χαρούμενος που θα βγω σε λίγο να τραγουδήσω σε αυτό το χώρο, που δεν θέλω με τίποτα να μου ξανακάνετε τέτοια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει να του μιλάνε για τον αδελφό του. Έχει χάσει και τα δύο αδελφιά του έτσι από καρδιά. Και ο ίδιος, θυμάστε ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή του, ευτυχώς μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Αθήνα και τον προλάβανε. Θα μου πεις, και μέσω της δουλειάς είσαι απασχολημένος, οπότε δεν σκέφτεσαι πολύ. Στον πρώτο να ξανάρθετε Κρήτη σε κάποιο talent show, θα το κάνατε? Αν ήταν η κατάλληλη παρέα και τα κατάλληλα χρήματα. Πολύ ευχαριστός. Η σάτιρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη. Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε. Θα θέλαμε και την άποψή σας για τη Μαρίνα Σάντε. Προς Θεού, μην πείτε τίποτα άσχημο για αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Οι αριθμοί όλα δείχνουν ότι πάμε ζυμ. Θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα σε Eurovision? Δεν το έχω ακούσει τραγούδι, αλλά αυτή είναι μια απίστευτη τύπισσα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα. Πιστεύω σε αυτήν. Αν το τραγούδι είναι καλό, το κορίτσι είναι υπερταλαντούχο. Πιστεύετε ότι πρέπει να πηγαίνουν ελληνικοί στίχοι στη Eurovision? Γιατί όχι. Διάβασα ένα άρθρο της προάλλες που έλεγε, ας πούμε, κάποιος ότι αν αφαιρέσεις τον ελληνισμό από τον πλανήτη είναι σαν να χαθούν οι μέλισσες. Θα καταστραφεί. Θα πρέπει να επιβάλλεται να πηγαίνει με ελληνικό τραγούδι. Εσείς θα πηγαίνετε στη Eurovision? Τα παλιά τα χρόνια, αν πάτε εποχές 90-80, στη Eurovision, η κάθε χώρα τραγουδούσε στη δικιά της γλώσσα. Τώρα το έχουν γυρίσει και μιλάνε όλοι αγγλικά. Γιατί να μην ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι στα ιταλικά, ένα γαλλικό στα γαλλικά και πάει λέγοντας. Νομίζω να σας γίνονταν πρόταση. Πρέπει να ξαναρχίσω το γυμναστήριο. Θεωρώ ότι η Eurovision είναι ένα πάρτι, ρε παιδί μου, και μια... ένα φεστιβάλ που έχει να κάνει με πιο μικρές ηλικίες που δεν θεωρώ ότι ταιριάζω πια εκεί. Παλιότερα σας έγιναν προτάσεις? Δεν μου έγινε ποτέ πρόταση, γιατί ίσως να μην ήμουν ο κατάλληλος χάρακτερ γι' αυτό. Την Eurovision την παρακολουθείτε? Όχι. Ξέρω ότι συμμετέχει κάποια τραγουδίστρια, η Μαρία Σάτη, η οποία όμως είναι... Πάμε να ακούσουμε και λίγο Γονίδη. Why not? Πόσοι δεν έχουμε κλάψει ή δεν έχουμε ακούσει τα τραγούδια του. Καταπληκτική στο θέμα της σκέψης. Έχει κάτι ξεχωριστό, είναι ιδιαίτερη καλλιτέχνη αυτή. Ο Γιώργος Νταλάρης έκανε μια δήλωση ότι πλέον οι νέοι καλλιτέχνες είναι άφωνοι. Έχουμε πολύ καλούς τραγουδιστές. Έχουμε τον Οικονομόπουλο, τον Βέρντι, την Καλλιμάνη, την Ιουλία, την Ελληνίδου. Επίσης ανέφερε ότι το ελληνικό τραγούδι δεν είναι για να πηγαίνει σε αραβικές βραδιές στη Μύκονο και να χορεύεις μεθυσμένος. Ο Νταλάρας έχει την άποψή του. Επειδή έχει έρθει σπίτι μου, έχουμε γνωριστεί με τον Γιώργο, ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε να πήγε κάποια πράγματα που ίσως δεν μας είναι άρεστα. Όμως για μένα ο Νταλάρας είναι κύριος και πολύ ειλικρινής. Πώς σας φαίνεται που οι τραγουδιστές κάνουν διαφημίσεις στην τηλεόραση? Ποιος είναι αυτός που δεν θα ήθελε
να πάρει κάποια χρήματα, πάρα πολύ καλά χρήματα, και να διαφημίζει ένα προϊόν. Άσχετα, παράδειγμα, τον έχω δει τον Αργυρό να πίνει ουίσκι σε μια διαφημίση. Εγώ έπρεπε να διαφημίσω το ουίσκι, γιατί εγώ πίνω. Ο Αργυρός δεν πίνει. Τηλεοπτικά σε κριτική επιτροπή θα μπορούσαμε να σας δούμε κάποια στιγμή? Δεν το έχω. Το δοκίμασα με τον Κοκλώνη κάποια στιγμή, αλλά δεν το έχω καθόλου. Είμαι πολύ ευθύς σε αυτό που έχω, την άποψή μου, και δεν έχω τον τρόπο να τη δικαιολογήσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει εκφράσει δημόσια την πίστη του. Ο καθένας έχει δικαίωμα ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του και στο σπίτι του και στο κρεβάτι του, αρκεί να μην πειράζει κανέναν, να μην πειράζει τον άλλον. Κατά τα άλλα, η Εκκλησία όμως πρέπει να το καταλάβει ότι είναι αγάπη. Και πρέπει να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Βέβαια, έχει το δικαίωμα να πει ότι εγώ δεν μπορώ να παντρέψω μέσα στο χώρο τον ιερό δύο του ιδίου φίλου, γιατί δεν είναι της θρησκείας μας. Αυτό μπορεί να το πει. Αλλά να έχει μια αγκαλιά ανοιχτή. Αυτά και από τους δύο καλλιτέχνες. Δεν ήξερα ότι θα μιλούσε και ο Γονίδης και θα έλεγε αυτά που είπε. Σας περιμένουν για όσους είστε της νύχτας και γουστάρετε μπουζούκια. Εγώ δεν το κατέχω με τα ξενύχτια. Έχει πολλά σήμερα. Θα ασχοληθούμε και με Eurovision. Αγελάσουμε και λίγο. Για Κυριακή έχει μπόλικα θέματα, οπότε τα λέμε και στη συνέχεια της ημέρας.